Λέω λοιπόν, Θοδωρή, να περάσουμε λίγο και στην υπόλοιπη ροή της εκπομπής μας, γιατί θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κίνησης, όπως τους λέμε εμείς αμαία, όπως λέμε, όπως είναι, έτσι. Ο Γιώργος Δέδερης με την κάμερα της εκπομπής Υπεραδυνάτου, εδώ από το ΑΡΤ κάθε Κυριακή πρωί, βρέθηκε λοιπόν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και στη βράβευση των αθλητών και άλλων παραγόντων για την ιστοπλοεία για όλους. Sailability Ελλάς. Θέλω να δούμε το βίντεο και να σας τονίσω το εξής. Κάποια στιγμή στο σπικάζ λέω μήπως τελικά η αναπηρία είναι μόνο στο μυαλό μας. Και θέλω να το σκεφτούμε όλοι αυτό. Αυτό που μας κρατάει πίσω, μήπως είναι όλο εδώ. Και ίσως αυτό το βίντεο έτυχε να είναι και μία απάντηση για όλα αυτά που συνέβησαν στο Αλιτσαντήρι News και στην ατάκα που είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, που θεωρώ και πάλι ότι αν το είχε γράψει και το διάβαζε, δεν θα το έλεγε. Πρέπει να το έφυγε εν ειρήνη του λόγου. Μήπως ήταν απλά για να γίνει ντόρος και να ασχοληθούν λίγο παραπάνω. Θεωρώ ότι. Καταρχάς μαζεύουν λέει υπογραφές να τον διώξουν και. Εντάξει, τέτοιο ακούμε διάφορα. Τέτοιο ακούγεται, αλλά. Παιδιά, δεν γίνεται. Νομίζω κάποια πράγματα κάνει στοχευμένα κιόλα. Και νομίζω επειδή ήταν στοχευμένα και ο ίδιος δήλωσε ο Λάκης Λαζόπουλος ότι ήταν στοχευμένα προς ένα πρόσωπο και δεν ήταν εξοπλιστικό αυτά που είπε. Ήταν στοχευμένα για το Σόιμπλε. Μόνο για αυτόν. Ότι δεν θεωρεί ότι θίγει τους ανθρώπους. Ζήτησε συγγνώμη ο ίδιος, έχει ζητήσει ο ίδιος συγγνώμη, έχει πει ότι δεν το είπα να χτυπήσω αυτόν τον κόσμο, απλά το είπα στοκευμένα μόνο για το Σόιμπλε. Προσωπική. Ναι, και είναι και. Έχουμε και αυτό το κομμάτι, κάποια στιγμή θα το βγάλουμε. Βεβαίως θα το βγάλουμε. Έτσι να το δούμε. Αλλά πρώτα όμως προηγείται. Να δούμε λίγο τι υπερπροσπάθεια κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και να μπουν στο σκάφος, πώς μπαίνουν. Πώς φέρνουν χρυσά μετάλλια, πώς μας έχουν τιμήσει στο εξωτερικό. Και βεβαίως ένα μήνυμα προς όλα αυτά τα νέα παιδιά και τις μανούλες που μπορεί να παρακολουθούν τώρα την εκπομπή και να έχετε ένα παιδάκι το οποίο είναι σε ένα καροτσάκι δίπλα σας. Να ξέρετε ότι η πόρτα εκεί του σπιτιού σας είναι ανοιχτή. Την ανοίγετε, παίρνετε το παιδί σας, το γράφετε. Υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα που μπορεί να κάνει, να ζήσει και ιδιαίτερα αυτό με τη θάλασσα που μυρίζει Ελλάδα. Είναι απίστευτο. Ποιος είναι ανάπηρος μέσα στο νερό, κανείς. Για δείτε το βίντεο. Αχ, θάλασσα σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Μόνο σκοτεινή και αγριεμένη δεν είναι μία θάλασσα όταν φωτίζεται από τη δύναμη της θέλησης και της αγάπης για τη ζωή και τον αθλητισμό. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα κι αν έχεις βρει πολλές τέτοιες καμία δεν σ' αράζει δώσ' μου για φιλοδόρημα τραγούδι. Sailability Ελλάς, ή πιο απλά, ιστιοπλοεία για όλους. Στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας και την βράβευση των αθλητών, βρέθηκε και ο Γιώργος Δέδερης με την κάμερα της εκπομπής Υπεραδυνάτου, όπου βραβεύτηκε και ο ίδιος για την προσφορά του μέσα από την εκπομπή του στο ΑΡΤ. Μεγάλο κίνητρο για τους αθλητές μας και μεγάλο στόχος είναι το παγκόσμιο που θα γίνει φέτος στο Μέντεμπλιν της Ολλανδίας. Οι τρεις αθλητές που θα βραβευτούν σήμερα εδώ θα είναι και αυτοί που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην κλάση Χάνσα στην Ολλανδία. Θα ήθελα να προχωρήσουμε στην απονομή. Καλό τους αθλητές. Τη Μυρίνη την Κουρούβανη, η τρίτη αθλήτρια. Τώρα πάλι πρόεδρο της Επιτροπής ΑΜΕΑ να τιμήσει τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, τον κύριο Παυλίδη, και μας προσφέρει. Θα ήθελα τον κύριο Βράιλα να βραβεύσει τον κύριο Δέδερη. Ο Δέδερης είναι ο γλυκός εκείνος κύριος που μας παίρνει συνεντεύξεις για το κανάλι ΑΡΤ. Είναι δίπλα. Thank you.
εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ρίο. Τι σας φέρνει εδώ? Η υποχρέωση μου ως άνθρωπο κατά κύριο λόγο και όχι ως πολιτικό. Εγώ εκτιμώ την τεράστια δουλειά την οποία κάνουν οι παράγοντες του συλλόγου. Μία δουλειά η οποία γίνεται με ιδιοτέλεια, είναι μία ανιδιοτελής προσφορά για τους συνανθρώπους μας και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δύναμη και θέληση για ζωή πολύ περισσότερο από όλους εμάς. Τα άτομα αυτά, κύριε Βουλευτά, έχουν μεγάλα προβλήματα. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Από τη στήριξη της πολιτείας. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Στο μεγάλο άνθρωπο που κάνουν. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Σαν βουλευτής τώρα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτά τα άτομα, για να βοηθηθούν? Καταρχήν θα έπρεπε να στηρίξουμε με όσο το δυνατόν περισσότερες φοροαπαλλαγές όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα. Κοντά μας και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, ο κύριος Παυλίδης. Το τμήμα αυτό, τον ΑΜΕΑ, το Disability, είναι ένα τμήμα το οποίο, όπως είπε και η κυρία Αναστασίου προηγουμένως, ότι είναι ένα τμήμα το οποίο ήταν σε αδράνεια και η Ομοσπονδία κατάφερε και με τη βοήθεια των χορηγών που με το άνοιγμα του τμήματος αυτού προσήλθαν και βοήθησαν πάρα πολύ. Καταφέραμε σήμερα και είναι ένα σωματείο από τα καλύτερα που έχουμε στην Ομοσπονδία. Ο θαλάσσιος στίβος δεν είναι διαφορετικός για τους αθλητές με αναπηρία. Και το σωματείο, σύμφωνα με την πρόεδρό του ομίλου, κυρία Κική Βεντουρή Σέρφα, είναι δίπλα στους αθλητές, βάζοντας υψηλούς στόχους. Το σωματείο μας ετοιμάζεται, έχει ένα πολύ μεγάλο στόχο. Έχει το παγκόσμιο ΑΜΕΑ που γίνεται στο Μέντεμπλινγκ της Ολλανδίας τον Ιούνιο. Οι αθλητές μας προπονούνται συνεχώς. Πριν όμως το παγκόσμιο, στην Ελλάδα γίνεται ένας διεθνής αγώνας, το EuroLeague, όπου είχατε έρθει και πέρσι, αν θυμάστε. Θα είναι η πρόκρισή μας για το παγκόσμιο, στην κλάση Χάνσα. Για πρώτη φορά θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο παγκόσμιο του Μέντεμπλινγκ της Ολλανδίας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και συγκινημένοι γι' αυτό. Όσοι ασχολούνται με το άθλημα της ιστιοπλοείας δεν μπορεί παρά να είναι ανεξάρτητοι. Η επαφή με το νερό και το απέραντο γαλάζιο προσφέρει μαγική αίσθηση και την απόλυτη ελευθερία. Όλο αυτό ολοκληρώνεται όταν οι κόποι και οι προσπάθειές σου επιβραβεύονται και σου δίνουν κίνητρο να ανοίξεις τα πανιά σου αυτή τη φορά για πιο μακριά. Είναι πολύ σημαντικό που βραβεύονται οι αθλητές που προσπαθούν με πολύ αντίξωες συνθήκες και με μεγάλες δυσκολίες και κάνουν ένα άθλημα σαν την ιστιοπλοεία, βγαίνουν στη θάλασσα, κάνουν προπονήσεις και από μόνο του αυτό είναι μαγευτικό πραγματικά και τους αξίζουμε συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Και είναι επιτοπλίστων και νέα παιδιά και αυτό είναι το ευχάριστο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να βγαίνουν από τα σπίτια τους και να κάνουν δραστηριότητες. Η ελληνική ιστιοπλοεία έχει μέλλον και η ιστιοπλοεία ΑΜΕΑ έχει μέλλον και παρόν στην Ελλάδα. Ετοιμαζόμαστε τώρα για το Ρίο. Ήδη το πλήρωμα του Σόναρ έχει πάρει την πρόκριση για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Και ετοιμαζόμαστε, κάνουν προπονήσεις. Βέβαια είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί η ιστιοπλοεία είναι και ένα άθλημα πολύ ακριβό. Κανένας ιστιοπλοός με αναπηρία δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τους υπόλοιπους αθλητές. Σύμφωνα με την πρόεδρο ανάπτυξης ιστιοπλοείας ΑΜΕΑ, κυρία Ντόρα Πάλι, όλοι μπορούν να ασχοληθούν με το άθλημα. Φτάνει να βγουν από το σπίτι τους και να πάνε ως τη Μαρίνα Καλυθέας. Τι θα λέγατε στα νέα παιδιά που μας βλέπουν και είναι στο σπίτι τους μέσα? Πώς θα τους καλούσατε να βγουν από το σπίτι και να ασχοληθούν και με την ιστιοπλοεία αλλά και οποιοδήποτε άλλο άθλημα? Καταρχήν θα τους καλούσαμε να έρθουν εδώ, να δουν τις εγκαταστάσεις, να δουν τους άλλους αθλητές και οι άλλοι αθλητές που θα τους παρακινήσουν να βγουν από το σπίτι τους. Και θα τους έλεγα επίσης κάτι άλλο. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά στη ζωή από ό,τι νομίζουμε. Ας έρθουν μια μέρα, ένα Σάββατο εδώ, στο Sailability, να δουν τα παιδιά πώς μπαίνουν μέσα στο σκάφος, τι κάνουν, πώς βλέπουν καθαρό αέρα, πώς παίζουν μεταξύ τους. Όλοι από κάπου ξεκινάμε. Τελικά, μήπως η μοναδική αναπηρία που μας κρατάει πίσω είναι αυτή στο μυαλό μας? Τι κι αν δεν περπατάς στη στεριά? Ποιος μπορεί άραγε να περπατήσει πάνω στη θάλασσα? Τι κι αν χρειάζεσαι βοήθεια για να μπει στο σκάφος σου? Η θάλασσα είναι εκεί και σε περιμένει. Γαλάζια, όμορφη, απέραντη. Γεμάτη αλάτι και άρωμα Ελλάδας. Άλλοτε ήρεμη, άλλοτε αγριεμένη. Όπως άλλωστε και η ζωή μας. Καλή επιτυχία στους αγώνες σας.
Καλή επιτυχία λοιπόν στους αγώνες τους, καλή επιτυχία στο Ρίο και βεβαίως ως αθλητές και αυτοί οφείλουν να προσέχουν τον οργανισμό τους, οφείλουν να προσέχουν και την, το γεγονός ότι έρχονται σε επαφή με το νερό, με τον ήλιο και το αλάτι. Βέβαια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκτός από το δέρμα που να μας κάνει κακό και την αντοχή τους και όλα, και όλα αυτά υπάρχει ένα και μόνο θαυματουργό, πόσιμο κολαγόνο, το οποίο δεν είναι αυτό. Αυτό που έχω εδώ μπροστά μου είναι το Double Reaction.